Είμαι εδώ πέρα από το 17. Έχω συνεργαστεί με όλους όσους περάσαν σε διοικήσεις. Όλοι είχαν πάντα, μπορώ να πω, ένα όραμα για την Πλάζ. Ίσως δεν είμαστε νωρίτερα έτοιμοι κι εμείς ή δεν είχε οριμάσει σαν ιδέα να γίνουν κάποια πράγματα. Τώρα βρήκαμε τους κυρίους που αναλάβανε την Πλάζ. Από την πρώτη στιγμή δώσανε το 100% της προσοχής τους σε αυτά που είπαμε με την πείρα μας που είχαμε αποκτήσει με τα χρόνια, ότι χρειαζόταν εδώ πέρα να δημιουργηθούν και για τους ντόπιους αλλά ακόμα και για τους επισκέπτες του νησιού. Ήταν πολύ παρακμιακό το μέρος να έρχεται να το βρίσκει σε τέτοια χάλια, ας πούμε, στην είσοδο της Μυτιλίνης. Ανταποκριθήκαν πολύ γρήγορα σε ό,τι είπαμε και εμείς είδαμε ότι μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε πολύ καλό κλίμα. Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει μια εργασία στο χώρο εδώ πέρα που έχει φανεί, αλλά θα γίνουν και άλλα πολλά πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει γίνει άλλη τόση δουλειά που θα την ευχαριστηθεί ο κάθε επισκέπτης και θα την απολαύσει. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πολύ καλές προδιαγραφές, είναι δίπλα στην πόλη, είναι προσιτός και με τα πόδια, είναι μια ξεκούραση, δηλαδή πολύ κοντινή για τον ντόπιο πληθυσμό. Για τους επισκέπτες είναι μια όαση, έχει πολλές δυνατότητες και θα φροντίσουμε να τις παρέχουμε όλες για να έρχεται και να νιώθει σε πολιτισμένο περιβάλλον και σε πολύ καλό κλίμα. Ό,τι καλύτερες υπηρεσίες μπορούμε να δώσουμε θα τις δώσουμε και θα είμαστε εδώ και για τα παράπονά τους, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος, ούτε εμείς, και θα προσπαθήσουμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Είμαστε στο χώρο των εγκαταστάσεων στα Τσαμάκια, τα οποία διαχειρίζεται η ΑΔΕΛ και στην οποία ΑΔΕΛ από την 1η Μαρτίου εγώ και οι συνεργάτες μου, εγώ είμαι ο πρόεδρος, ο Τσαγκάρης ο Βασίλης, ο αντιπρόεδρος είναι ο Ιάκωβος ο Βράνης και ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο Βερίς ο Παντελέων. Εμείς λοιπόν και η υπόλοιπη ομάδα πριν 2 μήνες ξεκινήσαμε με όρεξη και προπαντός με δύναμη και ανιδιοτέλεια να προβάλλουμε τα περιουσιακά στοιχεία της ΑΔΕΛ. Από τις πρώτες μας αποφάσεις ήταν να συντομεύσουμε τις διαδικασίες για την λειτουργία της ΠΛΑΖ και δεν πέσαμε έξω, γρήγορα οργανωθήκαμε και οργανώθηκε και ο κύριος Ασβεστάς και βλέπετε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε αυτό που πιστεύω ότι πήραν οι κάμερές σας και οι φωτογραφικές σας μηχανές και είδατε. Πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια έγινε τέτοια βελτίωση και τέτοιος οργασμός εργασιών που δεν είναι μόνο αυτός που βλέπετε, έγινε και υποδομή. Τα τσιμέντα και οι διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ήταν έτοιμες, ήταν επικίνδυνες τέλος πάντων και τις φέραμε σε πέρας, ο κύριος Ασβεστάς δηλαδή, κατόπιν συμφωνίες που έκανε με εμάς, ήταν μέσα στα πλάνα και μέσα στις συμφωνίες να γίνουν αυτά σε τριετή χρονική διάρκεια και όμως το έκανε μέσα σε ένα δίμηνο. Φέρθηκε πολύ σωστά σε επαγγελματισμό και σε συνέπεια και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Δεν έχω να πω πολλά. Έχω να πω μόνο ένα ευχαριστώ στον κύριο Ασβεστά, ευχαριστώ στους συνεργάτες μου όλους που είμαστε μια γροθιά και προχωράμε με δύναμη και με αισιοδοξία το μέλλον. Όσον αφορά την Πλάζ, θα είναι ένα κόσμημα φέτος για τη Λέσβο. Θα δώσει, πιστεύω, όθηση στον τουρισμό της Μυτιλίνης και θα δώσει όθηση και σε εσάς και σε όλους τους Μυτιλινιούς που θα μπαίνουν με 1 ευρώ μέσα, ενώ οι ετεροδημότες, οι λοιποί τουρίστες θα μπαίνουν με 2 ευρώ. Θα έχουμε στα σχέδιά μας, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ και με όλα αυτά, εντός του Ιουνίου να κάνουμε συμφωνίες και συμβάσεις να φέρνουν τα άτομα για πάνω από 65 χρονών και τους συνταξιούχους γενικά
να τους φέρουν από τη Μυτιλίνη και από τα δημοτικά της διαμερίσματα δωρεάν να τους μεταφέρουν για να παίρνουν τον καφέ τους ή τον μπάνιο τους. Όλα αυτά είναι στα άμεσα σχέδιά μας, όπως τα σχέδια του κυρίου Ασβεστά είναι ακόμα να βάλει κάποιες πινελιές για την ολοκλήρωση των εργασιών που κάνει. Το πρώτο μέλημά μας με το που αναλάβαμε τη διοίκηση ήταν να δούμε πώς θα λειτουργήσει άμεσα η ΠΛΑΣ, γιατί πέρσι, όπως γνωρίζετε, με τις διαδικασίες που υπήρχαν άργησε λίγο να λειτουργήσει, φυσικά μπήκε μέσα στο καλοκαίρι. Και ήταν πρώτη μας προτεραιότητα, με συμφωνία με τον ιδιοκτήτη τον κύριο Ασβεστά, όσο γίνεται συντομότερο να ανοίξει η ΠΛΑΣ για το κοινό και για όλους τους Μυτιλινιούς. Βρήκαμε απέναντί μας έναν επιχειρηματία πολύ αξιόλογο και συνεπή. Αυτά που συμφωνήσαμε, όπως είπε και ο πρόεδρος, ενώ είχαμε πει να τα κάνει σε ένα διάστημα 3 ετών, βλέπουμε ότι τα έκανε σχεδόν στο 90% σε περίπου 2 μήνες. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση που έγινε, τη βλέπετε κι εσείς, η οποία έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το προϊόν και δένει αρμονικά και με την ανάπλαση που έχουμε κάνει εδώ και έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια στην ΠΛΑΣ απ' έξω στα τσαμάκια. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα το εκτιμήσει και θα έρθουν πολλοί να δουν από μπροστά όλοι εδώ αυτό το κόσμο. Εγώ αυτά έχω να πω και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μένιο, τον κύριο Ασβεστά και του εγγυόμαστε ότι όλα αυτά τα χρόνια θα είμαστε κοντά τους σε ό,τι ζητήσει και αυτός και εμείς. Καλή επιτυχία έχω να πω στον κύριο Ασβεστά. Καλή επιτυχία στους εργαζομένους της εταιρείας εδώ πέρα και εύχομαι καλή τουριστική σεζόν για το τόπο μας, γιατί η ΠΛΑΣ πιστεύω ότι είναι σήμερα κατά τεθέν της πόλης μας. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο, σε συνέχεια με αυτά που είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος. Κύριε Ασβεστά, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε όλες οι εργασίες έγιναν από εσάς, θα ήθελα να μας πείτε το κόστος περίπου των εργασιών, καθώς και τι εργασίες είναι αυτές που έγιναν. Βεβαίως. Το κόστος αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 115.000. Οι εργασίες που γίναν είναι αναστήλωση και ανακατασκευή της εισόδου, τις τουαλέτες, των αποδυτηρίων και αυτά είναι τα οικοδομικά δηλαδή. Από εκεί και πέρα είναι σαν επένδυση που έχει γίνει σε καινούριο εξοπλισμό, είτε να αφορά τα είδη υγιεινής, είτε να αφορά τον εξοπλισμό παραλίας, ο οποίος δεν έχει έρθει όλος, γιατί ακόμα τα εργοστάσια δεν μπορούν να παραδώσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει το 90% της επένδυσης που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αν όχι 90-80 σίγουρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τα στοιχεία ακριβώς για να σας τα πω. Αλλά εντάξει, θα το δει και ο κόσμος δηλαδή στην πορεία, ότι θα γίνουν αυτά που είδε τώρα, ας πούμε, είναι η αρχή, δηλαδή το περισσότερο έρχεται. Εκεί είναι ένα λεπτό ζήτημα, δεν μπορεί κανένας να παρέμβει, χρειάζονται ειδικές άδειες κτλ. Αλλά κάθε χρόνο παρατηρούμε ότι δημιουργεί ο καιρός κάποιες συνθήκες για καλύτερη αμοληψία στο χώρο. Δηλαδή τι εννοώ, όταν ο καιρός φυσάει παράδειγμα βοριά 1 μήνα συνέχεια, βλέπουμε σε κάποια σημεία και συσσωρεύεται άμμος. Μετά το γυρνάει ας πούμε 2 μέρες νοτιά, το έχει εξαφανίσει. Δηλαδή παίζει και ο καιρός. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς μέσα στη θάλασσα. Εντάξει, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όσον αφορά τις προβλήτες που μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις αισθητικής ή να βάλουμε κάποιες μοκέτες επάνω ή να, ας πούμε, που ήταν οι σκάλες σκουριασμένες και τα λοιπά, τις βάλαμε καινούργιες. Ό,τι έχει σχέση με ασφάλεια, με καλύτερη εικόνα, σκεφτόμαστε ότι θα βάλουμε κάποιους πλωτήρες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή κάποιος να πάει να ξεκουραστεί, να τον πιάσει να ξεκουραστεί,
να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο συμβάν από κάποιο συνάνθρωπό μας. Ό,τι μπορούμε, δηλαδή σε θέματα ασφάλειας, ό,τι μπορούμε σε θέματα αισθητικής, θα τα καλύψουμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ποσό που σας είπα, δηλαδή το 10-20% ότι θα καλύψουμε. Εμείς, πώς να σου το πω, δηλαδή, δεν στεκόμαστε εκεί, στεκόμαστε να κάνουμε το καλύτερο για μας. Δεν στεκόμαστε αν κάνουμε μια συμφωνία ότι θα δαπανίσουμε 10 δραχμές μόνο, μπορεί να γίνουν 20 ή να γίνουν 30, γιατί μας ικανοποιεί εμάς σαν επαγγελματίες. Είναι θέμα δικό μας, δεν έχει να κάνει με τη συμφωνία. Πέρυσι είχατε τη διαχείριση μόνο του καταστήματος. Μόνο του καταστήματος. Από φέτος έχετε όλες τις... Έχω όλες... Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπει η παραχώρηση και η συμφωνία που έχετε με την ΑΔΕΛ, μέχρι πότε, και να ρωτήσω την ΑΔΕΛ και το Δήμο, γιατί δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, πότε θα τοποθετηθεί το ΣΥΤΡΑΚ, κάνουμε για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ωραία, να απαντήσω εγώ πρώτα. Εμείς έχουμε κάνει μια συμφωνία. Θα τη διαβάσετε κιόλας, έχει αναρτηθεί νομίζω, για μέχρι το 29. Οι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί για μέχρι το τότε που θα είναι αυτή στη Δημοτική Αρχή. Δεν μπορούν να δεσμεύσουν άλλη Δημοτική Αρχή, είναι δεοντολογικό, νομικό, μπορούν σαν εταιρεία, αλλά τους καταλαβαίνουμε ότι είναι όλα ρευστά. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε κάνει μια συμφωνία ότι θα είμαστε μέχρι το 29 έναντι κάποια έργα που θα γίνουν και κάποια οικονομική συμφωνία που έχουμε κάνει. Παρέμεινε το εισιτήριο σε αυτή την τιμή που υπήρχε και πέρυσι για τους, και χρόνια τώρα για τους Μυτιλινιούς, για τους συμπολίτες μας, για την είσοδο εννοώ. Και το μόνο που άλλαξε είναι ότι για τους επισκέπτες του νησιού το κόστος του εισιτηρίου ανέβηκε 1 ευρώ. Να σας πω όμως ότι οι παροχές εδώ πέρα που θα παρέχει η Πλάζ είναι δηλαδή προδιαγραφές διαφορετικές. Δεν θα μπορούσε άνετα να μπει εισιτήριο και 5 ευρώ χωρίς να πει κανένας κουβέντα. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι. Απλά είναι μέσα στη συμφωνία μας αυτή, θα την τηρήσουμε, έτσι θα είναι, όλα θα πάνε καλά. Πολύ σωστά το επισημάνατε και μπράβο σας. Ό,τι αφορά τις παροχές που θα κάνει ο Δήμος προς την Πλάζ, τον Αβαγωσώστη, την είσοδο των ΑΜΕΑ και τα σήματα στη θάλασσα, τα όρια, η γαλάζια σημαία πρωτίστως, είναι στο τελικό στάδιο και εντός του μήνα Μαΐου έπρεπε να έχουν γίνει, αλήθεια, αλλά είναι γραφειοκρατικό. Εντός του μήνα Μαΐου θα έχουν εξασφαλιστεί και αυτά και ίσως σαφώς. Πλην όμως να πω ότι πέρσι, από ό,τι μας είπαν οι υπάλληλοι του Δήμου, η πρόσβαση για τα ΜΕΑ την είχαν κάποια παιδάκια συνήθως, σαν παιχνίδι το έβλεπαν. Γιατί άντε να πέρασε 1, 2 άτομα, 3, 5 όλο το καλοκαίρι με αυτόν τον τρόπο στη θάλασσα. Και την έβλεπαν σαν παιχνίδι και συνήθως πάθαινε βλάβες και άντε πάλι να επισκευάζεται. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι απαραίτητο εφόδιο σε μια οργανωμένη ειδικά Πλάζ, και ένα άτομο να έρθει θα είναι χρήσιμο. Εντός του Μαΐου θα έρθείτε να τη δείτε. Ναι, από το Δήμο. Από το Δήμο καλύπτεται. Αλλά υπάρχει ήδη Ναυαγωσώστης. Υπάρχει, ναι, έχει βάλει επιχείρηση. Αποπληρώνει επιχείρηση. Από 15 Μαΐου και μετά θα πιάσουν Ναυαγωσώστης. Επειδή είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, γιατί γίνεται διαγωνισμός, δεν μπορείς να πιάσεις οπουδήποτε να τον βάλεις Ναυαγωσώστη.